Εβδομάδα αυτού του διαγωνισμού. Ήρθε η ώρα να δώσετε τη θετική σας ψήφο στον Top Chef. Είτε αυτός είναι ο Αθηναγόρας, είτε είναι ο Μιχάλης. Κρεμόμαστε από τα χείλη σας, όλοι. Και κύριε Τραστέλη, θα ξεκινήσω από εσάς. Για μένα, προσωπικά, ο Top Chef αυτού του κύκλου είναι ο Αθηναγόρας. Πρώτη θετική ψήφος λοιπόν στον Αθηναγόρα. Κύριε Προντζάτο. Για μένα, προσωπικά, ο νικητής του διαγωνισμού σήμερα είναι ο Αθηναγόρας. Είχαμε λοιπόν και τη δεύτερη θετική ψήφο για τον Αθηναγόρα. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Μαμαλάκης είτε θα δώσει το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού και άρα ο Αθηναγόρας θα είναι ο Top Chef, είτε όλα θα κριθούν αμέσως μετά από την απόφαση του κύριου Πέσια. Κύριε Μαμαλάκη, αναλαμβάνετε εσείς αυτόν τον ρόλο. Ψηφίζω ως νικητή του διαγωνισμού μας τον Αθηναγόρα. Σήμερα να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση είναι μεγάλη ευτυχία και οι άνθρωποι που μου είχαν πιστέψει νομίζω ότι δικαιωθήκανε. Για μένα είναι και οι δύο Top Chef, όπως και να έχει. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να βγω δεύτερο σήμερα. Νομίζω ότι ούτε ο Αθηναγόρας περίμενε αυτό το πράγμα και οι δύο είχαμε έρθει εδώ για να νικήσουμε και οι δύο προσπαθήσαμε γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα, από ό,τι φαίνεται, δεν ήταν τόσο καλό όσο έπρεπε ώστε να νικήσω εγώ και δέχομαι και αυτή τη θέση με χάρα. Θερμά συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια. Πάντα επιτυχίες. Μπράβο σου. Σε καμία περίπτωση και ούτε για μια στιγμή δεν θα αμφισβητήσω την νίκη του. Χαίρομαι που έχασα από αυτόν. Πιστεύω ότι το αξίζει πάνω απ' όλα. Το αποτέλεσμα είναι δεδομένο. Αθηναγόρα, έφυγες, επέστρεψες και σάρωσες στο διαγωνισμό. Θερμά συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια. Για την πορεία σου και για αυτή την πολύ πολύ εντυπωσιακή νίκη. Όμως, για να ολοκληρώσουμε και να είμαστε τυπικοί στην όλη διαδικασία, μας χρωστάει ο κύριος Πέσκιας τη δική του ψήφο. Ψήψη. Σας ακούμε. Θα ψήφισα τον Αθηναγόρα. Άρα, λοιπόν, η απόφασή σας θα ήταν ομόφωνη υπέρ του Αθηναγόρα. Περίμενα να πάει έστω και μία ψήφο στο Μιχάλη. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι είναι ένα μικρό μάθημα για το Μιχάλη, ότι καμιά φορά όντως πρέπει να μάθουμε να χάνουμε. Τώρα έρχομαι στο μεγάλο μας νικητή. Έχεις αποχωρήσει από το διαγωνισμό. Το έχεις αντιμετωπίσει πάρα πολύ ψύχρεμα όλο αυτό. Επέστρεψες και δεν ξέρω τι έκανες στο διάστημα που έλειπες, έτσι ώστε να επιστρέψεις τόσο δυναμικά και τόσο αποφασιστικά. Πες μας, σε παρακαλώ. Η ζωή που πριν ενός μάγειρα είναι περιπέτεια και είναι ταξίδι. Αλλά συνήθως το ταξίδι είναι ένα παραμύθι. Εγώ λοιπόν με στο μυαλό μου φτιάξα ένα παραμύθι για αυτό το διαγωνισμό. Και είπα, δεν κοιτάω τις κάμερες, δεν θα κοιτάω τις κακές στιγμές και θα προχωράω. Και δεν έχει να κάνει ο νικητής. Ο νικητής είναι και ο Μιχάλης. Και στη θέση που είναι οι γονείς του είναι και οι γονείς μου. Και στη θέση που είναι η γυναίκα του μπορεί να είναι η δική μου γυναίκα. Για μένα ο Μιχάλης είναι επίσης ένας νικητής.
Και όσα έχει μάθει ο Μιχάλης από μένα, έχω μάθει άλλα τόσα εγώ από εκείνον. Οπότε είναι πολύ μικρές τις διαφορές. Και ευχαριστώ και τους ίδιους που δέχτηκαν τόσο θερμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.